καθημερινά εξελίσσεται το αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν και οι προσγειώσεις που πραγματοποιούνται εντός αυτού. Για πρώτη φορά, αεροσκάφος της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκε προημερών στο αερολιμένα της πρωτεύουσας του Εύρου, ενώ και ένα γερμανικό στρατιωτικό αεροσκάφος έφτασε στο διεθνές πλέον αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Έχουμε για πρώτη φορά άφηξη αεροσκάφους της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας που έφερε κάποια στελέχη για κάποιες συνεργασίες στην περιοχή. Και επίσης είχαμε μια άλλη πρωτιά, την άφηξη μετά από πάρα πολλά χρόνια γερμανών στρατιωτών στην περιοχή μας, στελεχών του γερμανικού στρατού, οι οποίοι θα βοηθήσουν στη φόρτωση και φόρτωση εξοπλισμού από το λιμάνι. Το αεροδρόμιο πια έχει κατακτήσει και μια άλλη κορυφή, ότι έχει υποδεχθεί και εξυπηρετήσει, όπως ζητήθηκε άλλωστε, μια δύναμη του ΝΑΤΟ που δεν είχε ξανάρθει στην περιοχή και μια βορειοαφρικανική χώρα, η οποία νομίζω ότι στην υπηρετική χώρα αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας της Αιγύπτου δεν έχει ξαναπροσγειωθεί. Από ένα μικρό περιφερειακό αεροδρόμιο που ήταν το Δημόκρητο, στα τελευταία χρόνια η εξέλιξή του είναι εμφανής, καθώς δεν είναι λίγα τα αεροσκάφη που προσγειώνονται εντός αυτού ακόμη και για ενεφοδιασμό. Όπως και η Αλεξανδρούπολη δεν είναι μια περιφερειακή πόλη πια και είναι στο κέντρο, στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, αναγκαστικά, και το αναγκαστικά το βάζω σε εισαγωγικά γιατί εμείς γουστάρουμε αυτό που κάνουμε, ακολουθούμε εμείς την αναπτυξιακή πορεία του λιμανιού και φυσικά υποστηρίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά και αποτελεσματικότητα τις δραστηριότητες που στηρίζουν τις δραστηριότητες εμπορευματικής κίνησης του λιμανιού. Όπως τόνισε ο αερολιμενάρχης του Δημόκρητος Στέλιος Δαντανίδης, το αεροδρόμιο μπορεί να δεχτεί και να εξυπηρετήσει όλους τους τύπους των αεροσκαφών που θα επιθυμίζουν να προσγειωθούν εντός του αεροδρομίου. Θυμίζω ότι συνεχίζουμε να είμαστε το μόνο αεροδρόμιο στη χώρα που με 20 λεπτή ετοιμότητα μπορεί να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε πτήση από οπουδήποτε στον κόσμο και για οπουδήποτε στον κόσμο. Οπότε η απάντηση είναι ναι, σε αυτό που ρωτήσατε, και με δεδομένο το αεροπορικό καύσιμο, οι δύο αυτές εταιρείες που φέρανε τους στρατιώτες θα βάλουν καύσιμο και βάζουν καύσιμο ήδη από το αεροδρόμιο. Οπότε με αυτά τα δύο δεδομένα σας λέω ναι, ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε οποιαδήποτε πτήση, οποιαδήποτε ώρα την ημέρα. Το αεροδρόμιο είναι και επιχειρησιακά έτοιμο, αλλά όχι μόνο αυτό. Το κυριότερο από όλα είναι αυτό που είπα και πριν. Ασφαλώς, με πλήρη ασφάλεια και χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση ούτε στα μέτρα της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας όσον αφορά την διαχείριση των πτήσεων, ούτε παραβαίνοντας κανόνες που βάζουν όρια στην αξιοποίηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του αερολιμένα.